σειρά των ομιλιών μας αυτών, να μου επιτρέψετε και από το βράδυ να πω λίγα λόγια για κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον στον άνθρωπο και που καμιά φορά δυστυχώς το ξεχνάει λέγοντας ότι δεν έχει καιρό. Δεν ξέρω αν ξέρετε, είναι ο άνθρωπος το μόνο πρόσωπο το οποίο έχει την ευλογία από το Θεό να μιλάει μαζί του. Και τούτης αυτή την τιμή δεν την προσέχει όσο πρέπει και δεν το εφαρμόζει. Ο Άγιος Γρηγόριος λέγει, είναι προτιμότερο ο άνθρωπος να προσεύχεται παρά να αναπνέει. Προσευχητέων λέγει παρά αναπνευθέων. Αν ένα από τα δύο χρειαστεί να εκλείψει, είναι προτιμότερο να εκλείψει το να αναπνέει ο άνθρωπος, να πεθάνει, δεν του χρειάζεται να ζει, αν πρόκειται να σταματήσει να προσεύχεται. Και αν ο άνθρωπος είναι αυτός που είναι σήμερα, είναι διότι δεν προσεύχεται. Δεν κάνει χρήση αυτού του ταλάντου που λέγεται προσευχή. Ο Δαβίδ, τη σοφία του, έχει μιλήσει τι είναι τρόπο ο άνθρωπος πρέπει να ζει απέναντι του Θεού. Ευλόγη, λέγει, η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το Άγιον το όνομα αυτού. Σε άλλο μέρος λέγει, πάσα πνοή ενεστάτω τον Κύριον. Και εντούτοις ούτε η μία πλευρά εφαρμόζεται ούτε η άλλη. Η γλώσσα δεν έχει δοθεί απλώς στον άνθρωπο για να τη χρησιμοποιεί όπως τη χρησιμοποιεί. Έχει δοθεί για να μιλάει με το Θεό του, να ευλογεί το όνομά του και με τα έργα του και με τη γλώσσα του και γενικά με τη ζωή του. Μεγάλη τιμή στον άνθρωπο να μιλάει με τον Θεό. Μεγάλη τιμή στον άνθρωπο να αναγκάζει τον Θεό να κάθεται να τον ακούει. Κάποιος μπορεί να μην μας ακούει. Και ο πατέρας αν είναι, και η μητέρα αν είναι, και κάποιο άλλο προσφυλές πρόσωπο. Εμείς να του μιλούμε και αυτός να φεύγει. Θεός δεν το κάνει ποτέ αυτό το πράγμα. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα σταθεί σε προσοχή, προσευχής, στέκεται και ο Θεός σε θέση υπακούς. Λάλη του λέει, και σε ακούω, πες μου τι έχεις, τι σε απασχολεί. Είναι φτιαγμένη η ψυχή του ανθρώπου για τον Θεό. Και οι πρώτοι άνθρωποι, οι οποίοι αισθάνθησαν την ανάγκη να στήσουν μάλιστα θυσιαστήριο για να προσευχηθούν στο Θεό, ήσατε οι δύο πρώτοι άνθρωποι, τα δύο πρώτα παιδιά του πρώτου ζευγαριού, ο Κάιν και ο Άβελ. Εκεί αναζητείτε το πρώτον η προσευχή. Είναι θεοδίδακτος η προσευχή. Είναι έμφυτος η προσευχή. Δεν είχαν κάτι ειδικά τότε, δεν τους κατήχησε κανένα. Μόνοι τους αισθάνθηκαν την ανάγκη. Αδιαφόρος αν ο ένας εξ αυτών δεν επρόσεξε κάτι που και εμείς μέχρι τη σήμερον έπειτα από τόσα γνώση και τόσα πειρά 8.000 περίπου ετών δεν το προσέχουμε. Γιατί ο Θεός δεν βλέπει τι κάνεις, βλέπει πώς το κάνεις. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό το πώς, το γιατί το κάνει, το τι κάνει δεν το βλέπει. Έχει μια ωραία εικόνα, δεν ξέρω αν διαβάζετε το Ευαγγέλιο, που παρουσιάζει τον Χριστό μας να είναι στο γαζοφυλάκιο απέναντι και να βλέπει αυτούς που έρχονται και έβαζαν χαλκόν, λέγει, στο γαζοφυλάκιο. Δεν έβλεπε πώς θα βάλουν, πώς βάλουν. Γι' αυτό όταν ήρθε και μια χειρούλα και άνοιξε το κομπόρμα της και έβαλε το δίλεπτο, είπε αυτή έβαλε πλοίον τούτον.
όλοι αυτοί που έριξαν και μάλιστα πολύ επιδεικτικά για να βλέπει αυτός που ήταν απέναντι, δεν έφτασαν το δίλεπτο της χείρας, διότι ο Χριστός έβλεπε πώς βάλουν χαλκόν, για ποιο λόγο το δίδεις. Και πάντοτε υπάρχει σκοπιμότης στον άνθρωπο και στις ενεργειές του, και ο Θεός τα ξέρει αυτά και δεν φεύγει. Σας πω ένα παράδειγμα. Αν πρόκειται να κάνουμε έναν έρανο τώρα, να βοηθήσουμε ένα πρόσωπο που έχει άμεσον ανάγκη. Και πως ένα κύριο, μια κυρία, ένα μικρό, πάρε αυτό το δίσκο και βγες ό,τι μαζέψουμε. Ξέρετε πόσα χρήματα θα φέρει εδώ? Γύρω στις 200-300 δραχμές. Αν το πάρω εγώ αυτό το δίσκο και βγω, ξέρετε πόσα θα φέρω εδώ? Ίσως και 2 και 3 και 5 χιλιάδες δραχμές. Δεν τα δίνετε στο σκοπό, τα δίνετε στο πρόσωπο. Και ο Θεός που τα ξέρει αυτά από πάνω, δίδει στον καθένα των πονηρών. Γι' αυτό ωραιότατα λέγει ο Ιάκωβος, ετείτε και ουλαμβάνετε, διότι κακό ετείτε. Το που ζητάς δεν είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Θεός λοιπόν βλέπει τι κάνει, το πώς το κάνει. Αυτό είναι. Και εκεί ο άνθρωπος πρέπει να γνωρίζει ότι δεν έχει με άνθρωπο να κάνει, που μπορεί να το φέρει βόλτα, που μπορεί να το ξεγελάσει, που μπορεί να το αποκοιμήσει. Έχει με το Θεό να κάνει, ο οποίος Θεός βλέπει παρελθόντα, παρόντα και μέλλοντα, τα πάντα. Και βλέπει, γνωριτάζοντας την καρδία και το νεφρά του ανθρώπου, που εξετάζει τη λεπτομέρεια κάθε ψυχή μέσα, το πώς ενεργεί, το πώς κινείται. Γι' αυτό βλέπουμε στο πρώτο ζευγάρι των ανθρώπων που αισθάνθησαν την ανάγκη να προσευχηθούν αυτή τη χολή. Ο Μεν Άβελ, σκεπτόμενος προφανώς ότι στο δημιουργό του, άνευ αυτού, δεν θα ήταν αυτός, ούτε αυτά που έχει θα τα είχε, σκέφτηκε και εξέλεξε, όπως λέγει η Γραφή, που ίσως μας απασχολήσει για ένα άλλο θέμα σε μια άλλη περίπτωση, από τα καλύτερα πρόβατα που είχε να θυσιάσει, γιατί ήταν τιμήν προβάτων. Ο Κάιν, ο οποίος φαίνεται και πρωτότοκος, ο Άβελ έρχεται μετά, ο Κάιν διάλεξε γεωργός αυτός, αλλά άχερα, ήρα, τα αποκοστινίδια από το σιτάρι. Δεν έβαλε από εκείνα που παρήγαγε ο υδρός του, ο κόπος του, να θυσιάσει στο Θεό από τα καλά. Ό,τι σκαρτό. Αυτό έβαλε. Και ο Θεός έδειξε την προτίμησή του στο Άβελ τη θυσία, η οποία πήγαινε κατευθείαν στον ουρανό, εν αντιθέσει με του Κάιν, η οποία πήγαινε λοξά. Και έδειξε καθαρά, αντελήφθη ο ίδιος, ότι ο Θεός δεν εδέχτη. Δεν το απέδωσε όμως στη δικιά του απροσεξία, το απέδωσε στο Θεό και ακόμη στον αδελφό του. Και αυτό, όπως θέλετε, του στήξε το κεφάλι του Άβελ. Αυτή ήταν η αιτία που τον εφώνευσε τον Άβελ. Δεν μπόρεσε να ανθέξει, δεν μπόρεσε να κυκλοφορήσει, δεν μπόρεσε να χωνέψει το γιατί εσένα ο Θεός. Μα δεν έχει προσωπικά ο Θεός. Βλέπει ότι εγώ ενήργησα αγαθά και κάνω μια θυσία. Εδώ πρόκειται να κάνεις ένα πουκάμισο δώρο σε κάποιον που πολλές φορές είναι κάποιος λοποδίτης ή σε κάποια ένα δώρο που δεν ξέρω τι είναι αυτή. Και ζητάς να το αγοράσεις αυτό από ένα σοβαρό κατάστημα, μια φίρμα Λαυρόπουλος, Δραγώνας, ξέρω εγώ τι. Γιατί θα το δώσεις σε έναν άνθρωπο απλόν. Εδώ στο Θεό οτιδήποτε θα μπορείς να προσφέρεις. Γι' αυτό θα μπορούσαμε να το προσέξουμε εμείς, οι οποίοι δεν προσέχουμε αυτά που φέρνουμε στο Θεό να είναι τα καλύτερα δώρα. Έχετε ακούσει κανένα φορά που παραπονούνται οι γυναίκες στους μπακάλιδες ότι το λάδι που τους έδωσε δεν το καίει ούτε το καντήλι? Γιατί εμείς το καντήλι καίμε όλα τα παλιόλαρα. Τα καλά τα τρώμε εμείς. Μας έχει πει ο γιατρός να μην έχουν τοξίνες για τα νεφρά μας. Το καντήλι καίει όλα τα βρώμικα. Το δικό σκεφτικό δεν το καίει ούτε το καντήλι. Όταν έπρεπε το εκλεκτότερο να είναι. Αυτά τα οποία προσφέρουμε.
Το κερί έπρεπε να είναι λύπη κλπ. Μα αυτό έχει εκκλησία. Να παναγοράζεις εσύ απ' έξω. Ας την εκκλησία. Παναγοράζεις απ' έξω μισό κιλό κερί και να βάλεις 30 σου δύο κεράκια και να είναι θυσία Άβελ. Να μην είναι θυσία Κάιν. Αυτά είναι δικά μας. Στην παλιά διαθήκη δράσεων με την ευκαιρία να σας πω, προσφορά έγινε το από ξεχωριστό σιτάρι. Τους είχε υποχρεώσει το σιτάρι να το έχουν κοσκινήσει και πλύνει και αλέσει ξεχωριστά, από το οποίο θα φτιάχνουν μόνο προσφορές. Δεν έτρωγαν οι οικοί του σπιτού. Το λάδι που καίγανε στο καντίνι, στην παλιά διαθήκη, θα ήταν από ξεχωριστές ελιές, πλημμένες και θλιμμένες, και ξεχωριστό το λάδι που δεν τρώγανε από εκείνο εκεί, μόνο στο καντίνι. Το θυμίαμα γινόταν από 40 εσάνς, από το οποίο έγινόταν το Μεσολίβανο, από το οποίο δεν έπρεπε να έχουν στο σπίτι. Όλο θα πήγαινε στην εκκλησία. Εκλεκτά πράγματα που τότε, ξέρετε τώρα που γίνεται σώμα και αίμα Χριστού αυτό, τι έπρεπε να είναι τα δώρα τα δικά μας τα οποία έρχονται στην εκκλησία. Και τούτοι δεν είναι. Αυτό λοιπόν το κάλπικο από τις πρώτες ημέρες του χριστιανισμού εφάνηκε, συγγνώμη, της ανθρωπότητας εφάνηκε, και μάλιστα μέσα στα δυο πρόσωπα αυτά. Το πρώτο λοιπόν θυσιαστήριο το οποίο εστήθηκε ήταν του Κάιν και του Άβελ, που καθαρά έδειξε ο Θεός την προτίμησή του του Άβελ και όχι του Κάιν. Ένα δεύτερο άλλο θυσιαστήριο που εστήθηκε πάλι αργότερα ήταν μετά τον κατακλυσμό. Μετά τον κατακλυσμό ο Νόε αισθάνθηκε την ανάγκη όταν έγινε ο κατακλυσμός και τελείωσε η υπόθεση και βγήκαν έξω ολόκληρος η οικογένεια 8 άτομα, ο Νόε, η κυρία Νόε, Σιμ, Χαμ, Ιάφε, τα παιδιά και οι γυναίκες τους έστησαν αμέσως θυσιαστήριο για να ευχαριστήσουν τον Θεό. Από αυτό αποδεικνύεται ότι ο άνθρωπος αισθάνεται πάντοτε την ανάγκη για να επικοινωνεί με τον Θεό. Αλλά δυστυχώς δεν προσέχει, όπως σας είπα, αυτές τις λεπτομέρειες που θα έπρεπε να προσέχει. Σε όλη τη ζωή του άνθρωπος πρέπει να είναι στραμμένος προς τον Θεό. Εάν χρησιμοποιούσε αυτό το όπλο που λέγεται προσευχή, όλα τα θέματα θα ήταν λελειμμένα. Κανένα δεν θα είχε αποτυχία. Διότι εμείς δεν τα θέλουμε προσευχή. Ναι, με λέμε ότι πιστεύουμε στον Θεό, αλλά δεν το ρωτάμε τον Θεό. Δεν τον παίρνουμε από λόγο. Εμείς κανονίσαμε ποιο θα πάρει το κορίτσι, ποιο θα πάρει το αγόρι, εσύ δεν θα μας στεφανώσει. Τώρα, αν έπρεπε να το πάρουν, είναι και λοιπά, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είναι δική μας δουλειά αυτή. Εσύ μόνο να στεφανώσει. Καταλάβατε. Να κάνουμε μια επιχείρηση. Ρωτήσαμε τον δικηγόρο, ρωτήσαμε τον συμβουλογράφο, ρωτήσαμε και λοιπά. Εσύ τώρα θα αρχίσει να μας κάνεις αγιασμό μόλις ανοίξουμε. Τώρα, τι θα κάνουμε εμείς, η δική μας δουλειά. Αποτέλεσμα, τρώει ένας τον άλλον σε λίγο καιρό, το ένα βγαίνει έξω και άλλο πάει στη φυλακή. Δεν ρωτιέται αυτό. Δεν ρωτιέται. Το παιδί θα γίνει άνθρωπο. Αν γίνει λογοδότη, το παιδί δεν ρωτάει. Αν γίνει αντιπροστασία του το να γίνει υπεράνθρωπο και γίνει υπάνθρωπο, αυτό δεν ρωτάει. Πάει να ζήσει πιο πέρα. Σοβαρά. Προτιμότερο λούστρο στην Ομόνια και σωστό, παρά δεν ξέρω πού να φτάσει και να είναι άπιστο και άθελο. Δεν ρωτιέται ο Θεός τι επάγγελμα, γιατί κάνει το παιδί μου. Κάνει για μαραγκός. Αμορφωθεί. Και του βγάζουμε τούβουλα. Πολλές φορές. Και τα τοποθετούμε σε μέρη που δεν μπορούν να αποδώσουν. Γιατί αν προσευχόμεθα, ο Θεός θα μας έλεγε. Αυτό κάνει για μοδίστρα. Δεν κάνει για τίποτα άλλο. Αυτό κάνει για μαραγκός. Δεν κάνει για τίποτα άλλο. Αυτό κάνει για δικηγόρο. Αυτό κάνει για αξιωματικό. Αυτό κάνει για πά. Αν ρωτούσαμε τον Θεό, ήξερε πώς θα έχει δώσει τα τράλαντα που τα βλέπουμε και εμείς άλλωστε πολλές φορές. Βλέπεις αυτό με του βιδολόγου ο μικρός. Τον πρέπει να πάει στο βασιλείο του να γίνει μηχανικός. Βλέπεις τον άλλον εκεί πέρα, του βάζει κάτω και του παίρνει τους σφιγμούς, του βάζει εδώ και του παίρνει να γίνει την καρδιά του κλπ. Αυτό θα σπουδάσει, θα γίνει, ξέρω εγώ, γιατρό, κάτι θα γίνει σοβαρό πρόσωπο. Τον άλλο βλέπει, βάζει ένα σεντόνια πάνω, ένα γάλα από το κούτι και θυμιά. Αυτό θα γίνει κληρικό. Βλέπεις μέσα στοιχεία. Ο άλλος τον βλέπει. Του βάζει ένα, δύο. Δεσπότη τον όλο, του βάζει τιμωρία και του μεγάλου και του μικρού. Αυτό θα γίνει αξιωματικό, θα πάει προ τα εκεί. Βλέπουμε και από εκεί χαμηλά, χοντρικά, βλέπουμε για το Θεό δίδει τάλαντα, όχι σε όλου πέντε, και πέντε, και δύο, και ένα. Διότι αν δώσει σε όλου πέντε, θα έχουμε δυστυχία. Γίνουμε όλοι γιατί, ποιου θα κοιτάζουμε.
Γίνουν όλοι δικηγόροι, ποια ποτέ θα κάνουμε. Γίνουν όλοι μηχανικοί, σε ποιου θα χτίζουμε. Γίνουν όλοι ορθωμένοι. Χρειάζεται και ο χειρόνας, χρειάζεται και ο πρακτικός άνθρωπος, χρειάζεται και ο επιστήμον, χρειάζεται και ο πανεπιστήμον. Όλο. Για και αυτό και άλλο αυτό, άλλο αυτό, άλλο αυτό, άλλο αυτό, άλλο αυτό. Και σε ανάστημα και σε πάθος. Για κοιτάξτε ένα μπουμπούκι που κάνει όμως. Θεός έφτιαξε τους ανθρώπους ανώμιους για να συμπληρώνει ο ένας τον άλλο. Βλέπετε την κυρία Τάδε που δεν λογαριάζει τη μικρούλα. Άμα δεν υπάρχει μικρούλα θα βρωμήσει η κυρία Τάδε. Το γιογιό της θα το πετάξει όταν αρρωστήσει. Αν τα λογαριάζει. Δεν τα λογαριάζει. Άρθει όμως εποχή και μοιάζει να έρθει. Ήδη μπήκαμε μέσα που δεν περνάει της κυρίας πλέον ή του κυρίου πλέον. Δεν περνάει. Για να το λογαριάζει ποτέ του εκείνον. Και ο Θεός σου τον δίδει αυτόν, σου τον δίδει βοηθό, αλλά να τον προσέξει. Πας εσύ κοτόπουλα και αυτή μια φαστολάδα. Αυτά τα κάνουμε εμείς. Γιατί βοηθούμε. Μπορεί να καταλάβουμε ότι το μικράκι είναι απαραίτητο για να εργαστεί ολόκληρο το συγκρότημα. Δεν το προσέχουμε αυτό. Γι' αυτό βλέπουμε ανθρώπους σε θέσεις που δεν ήταν η αποστολή τους. Για άλλη δουλειά κάνανε. Αλλά οι γονείς και το εγωισμό τους βάλανε σε άλλο. Και απέτυχαν. Και απέτυχαν γενικότερα η κοινωνία. Δεν είναι η αρμονία, διότι δεν είναι τα ανάλογα πρόσωπα, αλλά τις ανάλογες θέσεις. Αυτό είναι ο λόγος. Και γιατί ο γονέας με το εγωισμό του να μορφώσει το παραμορφώνει και γίνεται η ζημιά αυτή που γίνεται. Δεν ερώτησε το Χριστό γιατί κάνει. Μα επιτρέπεται από το σπίτι το δικό μας τώρα να βγουν βιοπαλαιστές και να βγουν χειρόναξες κλπ. Εμείς βγάζουμε σοβαρά. Χριστός τι δουλειά έκανε. Ποιο ήταν το επάγγελμά του. Ήταν μαραγκός κοντά στον πατέρα του, τον νομιζόμενο. Εδώ είναι πλάνη. Έκανε με το πριόνι. Ο Θεός. Ποιος είναι. Ποιος είναι. Ο Παύλος τι δουλειά έκανε. Ο μετά τον έναν. Ο μετά τον έναν, ο Παύλος, τι δουλειά έκανε. Σαν τίρια έφτιαξε. Σαν τίρια. Μας περιποιεί ούτε τιμή. Απάρει σαν τυρά σήμερα η δεσποινή στάδια κλπ. Το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Δεν κάνει το επάγγελμα τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος κάνει το επάγγελμα. Μπορεί μέσα σε πολλή γνώση, σε πολλή επιστήμη να μην βρίσκεις άνθρωπο. Σε πολύ χαμηλά να βρίσκεις άνθρωπο. Οι αποτυχίες λέγω αυτές είναι διότι δεν τίθεται σε προσευχή το θέμα. Όπως κάμαν οι Απόστολοι, δεν είσαι αντέξυπνοι να βάλουν έναν να καλύψουν τη θέση του Ιούδα. Δεν το έκαμαν. Βάλανε κλήρους, κάμαν προσευχή και είπαν «Συ κύριε καρδιογνώστα που ξέρεις, συ βγάλε όποιον νομίζεις». Και τραβήξανε και έπεσε τον Ιούστολο. Ρωτήσανε. Μα ήρθε ένα συμπεθεριό, πολύ καλό. Με τι μετράς. Σε ποια σιγαριά ζήγησες και με τι ζούρα ζήγησες και το βρίσκεται την καλό. Εφόσον τον Χριστό δεν τον ρώτησε. Πόσο προσευχή δεν έκανε, γιατί τον πιστεύει τον Χριστό. Θα έκανε ένα σταυρό και αν έφτανε Άγιο Φανούριο να φανερώσει. Θα είναι ψέματα. Θα είναι ψέματα όλα. Ρώτησε τον Χριστό. Ξέρεις ότι στο προξενιό που σου ήρθε, ο γιος σου ήρθε, είναι ο Αδάμ της κόρης σου. Γιατί κάθε κόρη πρέπει να ξέρει ότι έχει έναν Αδάμ. Και η κάθε Εύα πρέπει να ξέρει ότι έχει. Κάθε Εύα πρέπει να ξέρει ότι έχει Αδάμ. Κάθε Αδάμ ο νέος πρέπει να ξέρει ότι έχει μια Εύα. Και αυτό το τέριασμα το ξέρει μόνο ο Χριστός. Κανένας δεν το ξέρει. Δυνάμει του Χριστού το ξέρει και η Θεοτόκος και οι Άγιοι. Αλλά ο Χριστός το ξέρει. Ποια είναι η πλευρά του Αδάμ. Η Εύα, η Πάρης, θα πήγαινε ακριβώς από εκεί που θα πεσπάσει. Αν έχουμε σήμερα δυσαρμονίες και δεν ταιριάνε τα χνότα και δεν ταιριάνε οι χαρακτήρες και έχουμε διαζύγια κλπ. Αυτό είναι γιατί δεν ρωτήθηκε ο Χριστός. Και τα παράξενα. 5, 10, 15 χρόνια έρωτες, αργώνες, εκτρώσεις διαολιές και όταν φτάσαν κάποτε και βάλατε φάνη σε 10 μέρες χωρίσαν. Δεν συμφωνούσαν λέει. 15 χρόνια που δεν άφησαν τίποτα όχι ως είσαι αντιδάκι. Τώρα το βρήκανε ότι δεν συμφωνούσανε. Εξετάσετε και θα δείτε.
προ 4 ετών την Αρχιεπισκοπή Αθηνών εκκρεμούσαν 70.000 διαζύγια. Πριν. Και αν εξεταζόσατε αυτά, θα βρίσκαμε 69.000 ανταπόερωτα. Αυτοί που είχαν έρθει σε γάμου κοινωνία και χώριζαν. Γιατί? Για δεν ερωτήθη ο Χριστός. Βέβαια, βλέπουμε αποτυχία εμείς, διότι έχει ένα αυτοκίνητο η κόρη, έχει ένα γιο, γίνονται δύο τα αυτοκίνητα. Ευτυχία. Έχει άκρομο ένα, έχει άκρομο ο άλλο. Τηλεόραση, ευτυχία. Έχει ένα κινητό ένα άλλο, όχι ευτυχία. Για πλησία έρθει κοντά να δούμε πού είναι η ευτυχία. Θα ρωτήσει λοιπόν τον Χριστό για αυτό, για να έχει την ευτυχία. Παρότι φαινομενικά πιθανόν να μην λογίζεται ευτυχία. Αλλά στην ουσία, εφόσον ο Χριστός είπε αυτή είναι η πλευρά σου, είτε άντρα είσαι είτε γυναίκα. Έχετε διαβάσει ποτέ σας την Παλιά Διαθήκη τις παροιμίες τι λέει για αυτό το θέμα που θίγω τώρα? Οίκον και ύπαρξη μερίζουσι πατέρες εσύ, παρά δε Κυρίου αρμόζεται η γυναί ανδρή. Τα χωράφια λέει τα βέλια τα κληρονομήσα τον πατέρα σου. Τη γυναίκα όμως θα τη δώσει ο Θεός. Κατά συνέπεια και τον άντρα ο Θεός. Και πρέπει να τον ζητήσεις από εκεί. Τι χειροκροτήματα, τι δώρα οι καλλιτέχνες βρήκαν τον αστέρα του. 10 γάμους ακούσει. Ποιος είναι επιτέλους? 10 γάμους, ο ένας κατόπιν του άλλου, λες και αλλάζουν πουκάμισα, αλλάζουν τις γυναίκες και τις άντρες. Και θεωρούνται πανευτυχείς, έρχεται όλος ο κόσμος και τους χειροκροτεί και τους συμπιέρει και λοιπά. Και αυτοί χωρίζουν συνέχεια. Και έχουν 3, 4, 5, 6, 7, 10 γάμους το καθένα. Γιατί? Γιατί δεν ερωτήθηκε ο Χριστός. Αν θέλετε να μην έχετε ναυάγια στη ζωή σας, πάτε πλησίως ναυάγιο, να ρωτάτε τον Χριστό, να προσέχετε. Ο Χριστός, όταν επρόκειτο να εκδηλωθεί σε κάτι σοβαρό, διανυκτέρευε στην προσευχή. Αν είστε το Ευαγγέλιο να βρείτε, όταν επρόκειτο την άλλη μέρα να ξεχωρίσει τους 12 Αποστόλους, όλη νύχτα προσεύχεται. Διανυκτέρευσε στην προσευχή και την άλλη μέρα το πρωί ασφαλώς με τα μάτια του φρισμένα κατά το ανθρώπινο, ήρθε και διάλεξε τους 12 τους οποίους επωνόμαστε και Αποστόλους. Ο Χριστός προσεύχεται. Εγώ και εσύ τι είμαστε που δεν θα προσευχηθούμε και το ξέρουμε εμείς. Γι' αυτό έχουμε αποτυχίες στη ζωή μας. Και αυτοί οι χριστιανοί ακόμη. Διότι οι χριστιανοί δεν προσεύχονται, διατάσσουν τον Θεό. Διατάσσουν, προσέξτε λεπτομέρειες που σας λέω. Του λένε να κάνω αυτό, εμείς το έχουμε κανονίσει, έτσι είναι. Απλώς σε παρακαλούμε να γίνει αυτό. Μας χαλάσει το χατήρι, εμείς τα έχουμε καλά. Μη σε λιβανίζουμε, μη σ' ανάβουμε κυριά και βλέπει. Τελευταία ανάλυση εκεί. Και βλέπεις αποτυχημένα πράγματα και μέσα σε αυτούς τους λεγόμενους χριστιανούς που θεωρούνται από τους άλλους ότι είναι πνευματικοί άνθρωποι. Δεν ξέρω λοιπόν εσείς πώς, τι κάνετε γύρω στο θέμα αυτό. Προτίσετε να προσεύχεστε. Και για να προσεύχεται ο άνθρωπος, ο Παύλος λέει σαφώς, αδιαλείπτος προσεύχεστε. Αδιαλείπτος. Όσο θα αφήσουμε τη δουλειά μας για να πάμε να προσευχηθούμε. Θα αφήσουμε τη δουλειά μας τώρα, θα αφήσουμε εδώ που ζυμώνουμε, εδώ που πλένουμε, εγώ με στο γραφείο μου, ο άλλος κλπ. Να πάω να πάρω τη σύνεψη, τη συνέκριμο και να καθίσω στο αναλόγιο να διαβάζω. Αυτό θα κάνουμε τώρα. Δεν λέγει αυτό. Αλλά μπορεί μέσα στην εργασία σου να προσέρχεσαι. Από εκεί που σφυράς, από εκεί που τραγουδάς, μπορεί να λες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε. Θέλει έξοδα. Δεν θέλει έξοδα. Έφυγε ο σύζυγος το πρωί, πήρε τη δάτσα και πάει στη δουλειά. Και τι κάνεις τώρα πίσω, παίρνεις τον τρέφο και μιλάτε δύο ώρες, ε. Δεν μπορείς να γονατίσεις, να προσευχήσεις τον σύζυγό σου. Να πάει στη δουλειά σου, που έχει τόσο κόπο, τόσα βάσανα, τόσα κακία μέσα στο εμπόριο, μέσα στο γραφείο, τόση κίνδυνη κλπ. Έτσι τα παιδάκια σου έφυγαν πάνε για το σχολείο. Τι κάνεις εσύ, γυρίζεις πάλι, παίρνεις τον τρέφο, ή φτιάχνει τα νύχια σου, φτιάχνει τα μαλλιά σου, κάνει άλλα τίποτα. Έστω και αν καθαρίζει το σπίτι στο υπόλοιπο. Ομιλώ για τη πλευρά των γυναικών. Δεν μπορεί να πει τίποτα. Θεέ μου, εκεί τα παιδάκια πηγαίνουν εκεί, φύλαξε τα. Εγώ να μέχρι τη γωνία τα βλέπα, τώρα τα βλέπω. Τι παγιδευτέ έχουν εσύ, φύλαξε τα, σα παρακαλώ. Δικά σου είναι. Εσύ τα μου τα βλέπω. Δεν είναι δικά μου. Δεν μπορεί να κάνει μια παράκληση την ημέρα η γυναίκα. Πώς περσεύει χρόνο εκτός ορισμένων. Δεν το κάνει όμως, δεν εστιάστηκε ποτέ. Ένα τυπικό πραγματάκι πέρα θα διαβάσει πρωινή προσευχή κλπ. Τίποτα παραπάνω. Θυσία τίποτα. Μαθαίνει ότι η γειτονιά δίπλα είναι ένα Άγιο.
οικογενειακό, συζυγικό, πατέρα, παιδί, αδέρφια κλπ. Έχεις υποχρέωση να προσευχηθείς. Έχεις υποχρέωση να παρακαλέσει ιδιαίτερο τον Χριστό. Να σταματήσει τα δικά σου και να σταθεί προς τα εκεί. Πρέπει να βρει ώρα. Και μπορεί ο άνθρωπος να το κάνει αυτό το πράγμα. Πήγαινε μέσα στο τρόλο για τη δουλειά του, έτσι. Δεν μπορεί να προσευχηθεί. Για να πει Παναγία εσύ του Χριστέ μου. Ελέγχε τον κόσμο. Ελέγχε την Εκκλησία. Ελέγχε την κυβέρνησή μας. Δώσε μας ειρήνη. Σκέπασέ μας. Δεν μπορεί να το πει. Σκέπασε τα νιάτα. Σκέπασε τα ανδρόγεννα. Τα οποία παρεστράτησαν. Παρεξέκλειναν. Δεν μπορεί να το πει. Το λέει. Διαβάζει τα θυμητικά. Και κοιτάξτε πώς πήγε το πρόπο. Αχ, να βάζα εκείνο και θα το βάλω αύριο το άλλο κλπ. Πά στο επάγγελμά σου, στο γραφείο κλπ. Αν είδε όλα τα συρτάρια μέσα, αείτε τι θα βρείτε. Θα βρείτε περιοδικά να διαβάζουν οι κοπέλες, οι κυρίες και οι άλλοι. Θα δείτε τους άλλους να σου μιλάνε για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό κλπ. Και σου μιλάνε και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία βλέπουν. Κατ' ώρα κάμπια που μπορούσαν να πούνε Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με. Ή ελέησε τον κόσμο. Υπάρχει, δεν είναι ανάγκη να διακόψεις, να σταματήσεις να εργάζεσαι, να σταματήσεις την περιποίηση του σπιτιού σου, να σταματήσεις τη δουλειά σου. Δεν είναι ανάγκη να το κάνεις αυτό το πράγμα. Μπορείς ενδιαμέσως εκεί να κλέβεις τον χρόνο, να μοιράζεις τον χρόνο. Ένας ερωτήθηκε κάποτε. Πώς διαθέτει τον χρόνο του. Και είπε το ταξινομώ το χρόνο σε τρία μέρη. Φροντίζω λέει το ένα μέρος του 24ου να ομιλώ για το Θεό. Το άλλο ένα μέρος, το άλλο να πείτω, να μου ομιλεί ο Θεός. Και το άλλο να εργάζομαι δια των Θεών. Δεν το καταλάβαινε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, φρόντιζε μέσα στο 24ο. Να του δει την ευκαιρία να ομιλεί για τον Θεό σε κάποιον. Κάτι να πει. Να μην συζητεί περί ανέμων και υδάτων, ούτε όλα τα σόκιν και όλες τις λομολογίες αυτές που ακούν. Έπειτα φρόντιζε να βρει κάποιον τρόπο να διαβάζει, ώστε να δει την ευκαιρία να του ομιλεί ο Θεός. Διότι ο Θεός διαμέσως της προσευχής και της αναγνώσεως ομιλεί για τον Θεό. Και έπειτα φρόντιζε να του δει την ευκαιρία να του ομιλεί ο Θεός. Άμα θέλει ο άνθρωπος, μπορεί να κλέψει, να με διχοτομήσει τις ώρες του, τα λεπτά του, του 24ωρου, κάτι να κάνει. Αλλά δεν σκέφτεται καθόλου. Δεν σκέφτεται καμιά υποχρέωση έναν του Θεού. Δεν σκέφτεται να ασφαλίσει τον εαυτόν του με την προσευχή, γιατί προσευχή είναι μια ομπρέλα. Προσευχή παρηγορεί, προσευχή φωτίζει τον άνθρωπο, προσευχή αναλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες να τις ρυθμίσει. Αλλά θα πρέπει αυτό όμως να το καταλάβει και να το προσέξει. Εν πάση περιπτώσει, θα συνεχίσουμε. Να μου επιτρέψετε στη συνέχεια να σας πω μερικές γνώμες τόσο από τη Γραφή όσο και από τους πατέρες που έχουν σχέση με αυτό το θέμα της προσευχής, στη συνέχεια του θέματος. Ο Θεός λέγει, μακράν απέχει από ασεβών, ευχές δε δικαίων υπακούει. Όταν υπάρχει ασεβής, θα πρέπει να έχει υπόψη του να χτυπιέται κάτω. Και ό,τι θέλει να ζητά από τον Θεό, δεν θα το δώσει. Δεν τον ακούει. Εκτός και προσεύχεται για τις αμαρτίες. Είναι πολλές μητέρες οι οποίες δεν έχουν καθόλου καλά με τον Θεό. Τα χέρια τους είναι ματωμένα. Παρακαλούν και Παναγία κλπ. Τίποτα από αυτά. Αν παρακαλέσει για τις αμαρτίες της, ακούει ο Θεός. Αμαρτωλών ο Θεός, για λογαριασμό άλλων, ούκ ακούει. Αλλά εάν της θεοσεβείς ή και το θέλημα αυτού πει, τούτο ακούει. Έτσι είπε ποτέ τυφλός που διαβάζουμε στον Ιωάννη. Το ίδιο λέει λοιπόν και εδώ. Απέκλει μακριά από ασεβείς το Θεό, το δικαίο όμως της ακούει. Θυσία ασεβών, βδέλιγμα κυρίω. Βλέπεις προσφορές εδώ, βλέπεις κόλληβα εδώ. Απόψε κουβαλήσαν στον Άγιο Φανούριο πίτες κλπ. Αν πάνε να εξετάσεις τη ζωή τους, εκτός ορισμένων, οι υπόλοιποι δεν έπρεπε να περάσουν να κάνουν καν πάνω στον δρόμο. Όχι να φτάσουν να πούνε μέσα, καν να πάνε πάνω. Αλλά πίσω από εκείνους. Πίτα, θα το πίνεις κατά πάντα. Τίποτα. Ποιο να γελάει. Ποιο ζητάει σαν μαρτύρ. Δεν ζητάει κι αργό. Ποτέ μη φέρεις τώρα. Ποτέ μη φέρεις κερί. Ποτέ μη φέρεις λάδι. Ποτέ μη φέρεις δεκάρα εδώ πέρα.
Θέλει τις αμαρτίες. Αυτό τι γίνεται τον ουρανό. Επαινεί αμαρτωλό μετανοούντι. Γίνεται χαρά στον ουρανό. Όλα τα άλλα είναι αστεία δικά μας. Εμείς πληρώνουμε τα πάντα για να μην κάνουμε εκείνο που είναι σωστό. Να μην μετανοήσουμε και να μην εξομολογηθούμε. Θυσία λέει ασεβών, βδέλυγμα κυρίω. Προσευχέ δε κατευθυνόντων, δεκτέπαρα αυτοί. Τι που έχουν αγάπη καρδιά και τις στέλνουν κατευθείαν επάνω, αυτές δεν τις δέχεται, λέει ο Θεός. Μέγα αγαθόν η ευχή, μεγάλο καλό λέει η προσευχή, εάν μεταδιανίας ευχαρίστου γίνεται, όχι πονηρά, απλά Θεέ μου στα χέρια σου, Θεέ μου αμαρτωλός άνθρωπος είμαι, Θεέ μου αναλαβέ με, Θεέ μου προστάτευσέ με, όπως με προστάτευσε μέχρι σήμερα, με απλή καρδιά, τότε είναι δεχτή λέει στο Θεό. Όταν γάρ εκαθαρών χειλαίων εξέρχεται δέηση και εκαρδίας ανυποκρίτου, είδε φάσε τον ακολάκευτον. Ους του δεσπό. Αν λεφύγει δέηση από χείλη καθαρά, κατορθώνει να φτάσει στο ακολάκευτο αυτή του Θεού. Δεν κολακεύεται ο Θεός με τίποτα. Τον άνθρωπο μπορεί να το κολακεύσει. Και εφόσον ήταν διακείμενο εναντίον, δεν το έκανε αυτό, να τον φέρει βόλτα να το κάνει. Το Θεό δεν μπορεί να το γελάσει. Είναι ακολάκευτο το αυτή του Θεού. Και το Θεό βλέπει. Και δεν βλέπει τι του λε. Βλέπει γιατί του το λε και ποιο είσαι εσύ που το λε. Και γιατί το ζητά. Το ζητά επάνω στην ανάγκη. Δεν το ζητά για κανέναν άλλο λόγο. Ο Θεός Χρυσόστομος λέει τι καλό κάνει προσευχή, η οποία δυστυχώς για μας είναι ξένο πράγμα. Προσευχή τη σημαζωμένη λιμήν. Οι άνθρωποι που παλαμοδέρνουν μέσα στη ζωή αυτή, στο πέλαγο, στην οζωμένη αυτή θάλασσα κατά την έκφραξη του Ισάκ του Σύρου, είναι λιμήν. Όταν προσευχηθείς μπορεί να αρχίσεις και να κλαις μισή ώρα. Και θα παρότι έκλαψες και έπρεπε να είσαι πιο λυπημένος, διότι έκλαψες, ξαλάφρωσες. Είσαι ήσυχος, σαν κάποιος να σου πήρε από πάνω. Είμαι, πως έχεις πυρετό κάνια φορά και όταν υδρώσεις, σου έχει πέσει το πυρετό. Έτσι ακριβώς συμβαίνει στην περίπτωση αυτή. Της κειμενωμένης άγκυρα ασφαλής. Αυτοί που κειμένονται, που είναι άγκυρα την προσευχή, κρατιώνται. Φανταστείτε τον εαυτό σας σαν μια βαρκούλα. Αλλά δεν μένει όμως από το μουράγιο. Τι φέρνει ο καιρός έτσι. Αλλά είναι δε μένει από εκεί. Χτυπιέται, αλλά δεν καταποτίζεται. Της κλωνουμένης έρισμα, τι που κλονίζονται, στήριγμα. Της πενθούση παράκληση, τι που πενθούν. Πήρε ο Θεός κάποιον άνθρωπο από το σπίτι. Ταξίδεψε με κάποιο τρένο γρηγορότερα. Είναι φυσικό να μην μπορούμε να το δεχθούμε, μπορώ να το πούμε. Εδώ ένα δόντι βγαίνει από το στόμα και η γλώσσα ψάχνει 2 μήνες να το βρει που είναι. Όλο μάλλον ολόκληρος άνθρωπος που έφυγε. Όμως η παράκληση, η προσευχή είναι παρηγοριά στον άνθρωπο. Της πλουσίης ασφάλεια. Οι πλούσιοι, εκτός ορισμένων, έχουν την ασφάλειά τους στα χρήματα. Την προσευχή πρέπει να έχουν, διότι ο πλούτος, κατά αναλογία της διαχειρήσεως, είναι καλός ή κακός. Είναι σαν τη γλώσσα, που μπορεί να πει δόξα ο Θεός και μπορεί να πει και γρά. Έτσι και ο πλούτος, εάν δεν υπάρχει άνθρωπος δυνατός να τον χρησιμοποιήσει επαγαθό στα ανάγκες των συνανθρώπων του, καλύτερα να μην τον είχε τον πλούτο. Γι' αυτό πρέπει ο άνθρωπος να προσεύχεται ο πλούσιος όσο έχουν κάτι. Θεέ μου, τα αγαθά αυτά που μου έδωσες να διαχειρίζουμε, όχι να κατέχω. Δεν υπάρχουν κάτω, εδώ πέρα κάτοχοι, διαχειριστέ υπάρχουν. Θα το καταλαβαίνουμε εμείς. Νομίζω ότι εγώ έχω τώρα και δραχμές στην τσέπη μου ότι είναι δικές μου. Δεν είναι δικές μου. Αν υπάρχει και ένας που έχει ανάγκη και δικές του. Και ίσως και ακόμη από τις χίλιες, αν έχει ανάγκη από 2, πρέπει εγώ, αν έχω φιλότιμο, διότι αυτός δεν μπορεί να πάει να τη βρει, και έχω πρόσωπο εγώ, να πάω να τη χρεωθώ να τη δώσω. Αυτό πάει να πει χριστιανός. Και έχω όχι μόνο όσα έχω στην τσέπη, αλλά και όσα έχω το πρόσωπο.
Δυστυχώς σήμερα οι περισσότεροι δεν έχουμε πρόσωπα. Διότι είμαστε καρτεργαρέοι. Είμαστε ψεύτες. Είμαστε κλέφτες. Διαβάζα χθες στην εφημερίδα ότι το ταμείο εκεί των αυτοκινήτων που έχουν τώρα χωρίσεις πράκτορα και ρίχνει ο καθένας μέσα το δεκάρικό του, μέχρι την εκέδεια, μέχρι κουμπιά, μέχρι 700, 800, 1000 την ημέρα βρίσκουν μέσα κουμπιά. Την ορθόδοξη αυτή. Κρατάνε κερί. Κρατάνε κερί στην ανάσταση αυτή. Λένε χρόνια πολλά. Γιορτάζουνε. Και ως επιτοπλίστων είναι νεαροί και νεαρές. Αυτές θα ανοίξουν σπίτια αύριο. Και τι κλέβουν. Δεκάρικα. Δημόσιο είναι αυτό. Κράτος πολλά έχουν. Είπε ο Χριστός να κλέβεις από τους μεγάλους, να μην κλέβεις από τους μικρούς. Και μια δεκάρα αν κλέψεις είναι κλέφτης. Όχι κλέψεις. Κλεφαράς με όλη τη σημασία της λέξης. Για τον 20ο αιώνα που να προσέχεις Κύριε να μου μιλήσει τον ποιητικό. Που σηκώνεσαι. Δεν πρέπει να τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Και τούτη. Αυτή είναι η κατάσταση. Της ασθενούς η ίαση. Πολλοί άνθρωποι με την προσευχή τους έγιναν καλά. Πόσο οι γιατροί δεν τους έκαναν. Ή έπρεπε να πάνε στο μαχαίρι, έγιναν καλά. Εγώ είχα 23 χρόνια κύλι. Ήρθα πλέον να μην μπορώ, διότι είναι η μοίρα κάθε ομιλητού. Ομιλώ 30 τόσα χρόνια. Να έχει κύλι, διότι εξαντλείται πάντοτε προς τα κάτω. Έφτασα να πάω να χειριστώ. Πήγα, συμφώνησα με το χειρουργό μου και λοιπά. Δεν μπορούσα, ο πόνος. Μιλούσα στην έδρα και μιλούσα πάντοτε με το πόδι και καλυμμένο. Και εκεί που είπα σε κάποιον ότι την άλλη Πέμπτη δεν θα είμαι, έχει το υπόψη σου εσύ, μου λέει γιατί. Λέω θα πάω να εγχειριστώ. Τι εγχειρίς θα κάνει. Θα κάνω κύλι. Δεν αντέχω πλέον. Το δέμα το φορώ 30 χρόνια. Μου λέει και εγώ το είχα, μου λέει κύριε Παναγόπουλε. Αλλά πήγα, μου λέει, στον Άγιο Αρτέμιο και το παρακάλεσα, λέει, και με έκανε καλά. Και τώρα σηκώνω, λέει, ζυμπίλια και φορτώνω και κάνω, λέει, και είμαι Παναγία. Εγώ στον Άγιο Αρτέμιο μιλούσα 6 χρόνια. Θα πάω, του λέω. Παρότι είχα κλείσει την άλλη μέρα να πάω να εγχειριστώ. Και πηγαίνω την άλλη μέρα στον Άγιο Αρτέμιο. Και του λέω εγώ μεταξύ Φεδρού και 6 χρόνια ήμουν εδώ πέρα. Δεν βγαίνει τίποτα, του λέω και για μένα. Δεν παρακαλείς εσύ που είναι η χάρη σου. Για του βάλανε ένα λιθάρι με στάλα μαρτύρια. Του βάλανε και ένα λιθάρι επάνω μεγάλο στο σώμα του και βγήκανε τα γεννητικά του όργανα και τα πιστεύωτε όξο. Και όταν του κόστησε το λιθάρι έπειτα ότι είχε πεθάνει, αυτό σηκώθηκε με τα εντερά του όξο και περπατούσε. Και έχει τώρα χάρη από τον κύριό μας για όλα τις παθήσεις της κοιλίας και των γεννητικών οργάνων και των γυναικών και των ανδρών. Παρακάλεσα λοιπόν και ο Άγιος με έκανε καλά. Και εγώ δεν το ήξερα και έκανε δεύτερο θαύμα. Και εγώ δεν το ήξερα ότι έγινε καλά. Και τώρα έχω συμφωνήσει με αυτόν να πάω να εγχειριστώ. Το απόγευμα, λίγο γρηγορότερα από αυτή την ώρα, βγήκα με τη γυναίκα μου έξω κάτι να ψωνίσουμε. Και όπως βγήκαμε απ' έξω από την πόρτα, στη λεωφόρο, ερχόταν το αυτοκίνητο από πάνω. Φτάσανε 50 βήματα. Τρέξε, λέω, έρχεται το αυτοκίνητο να το προλάβουμε. Τρέχει αυτή, πέφτει, πάει το πόδι στον αστράγαλο. Ματαιώνεται η εγχείρηση. Και από εκείνη του δεν με είχε κάνει καλά ο Άγιος. Έσπασε το πόδι σε αυτήν να μην πάμε σφάξω άλλο και μου πάρει και τα λεφτά και με κρατήσει ύπερα. Και σήμερα είμαι χωρίς δέμα. Προσευχήθηκα, δεν τον πλήρωσα, δεν πήρε λεφτά. Λέω σε παρακαλώ, παρησία έχεις, αν νομίζεις, ας δεν πάω να μας καρευτώ σε αυτόν εκεί πέρα. Δεν είναι το θέμα των χρημάτων, εσείς θα μου το δώσετε. Αλλά εγώ το πιστεύω, τόσα θαύματα. Ας γραφεί και το δικό μου το θαύμα, το ενεργητικό. Και θυμούμαι με και ένα άλλο να σας πω, για να στερεώσω το θέμα αυτό. Εκεί όταν μιλούσα τότε εγώ, μιλούσα 7 χρόνια στον Άγιο Αρτέμιο στην Εκκλησία, ήσαν δύο μάλλον αδελφές από τη Μικρά Ασία. Και η μία μόνο είχε 600 δραχμές σύνταξη, είχε κατορθώσει να βγάλει, ήταν δασκάλα εκεί. Και με τις 600 δραχμές αυτές θα ζούσα. Είχε και μία άλλη καλοβαλμένη αδελφή, μεγάλη και αυτή η ηλικία, παχιά. Η οποία είχε πτώσει του στομάχου μέχρι κάτω εδώ στα γόνατά τη. Κοιμότανε κάτω και σερνότανε. Χρειαζόταν μισή ώρα να σηκωθεί το πρωί. Άκουσε κάποτε όταν ομιλούσα εγώ περί του Αγίου Νεκταρίου, περί του Αγίου Αρτεμίου, και ήταν στην γειτονιά. Ένα χιλιόμετρο περίπου. Και σκέφτηκε να πάει να ζητήσει από τον Άγιο Αρτεμίο να τη βοηθήσει. Ο ιατρός της είπε να πάρει ζώνη,
η οποία ήθελε 800 δραχμές στη ζώνη τότε αυτή, για να τη βοηθήσει κάτι. Όλος αυτός ο όγκος ήταν εκεί πέρα. Ήταν αδυνατόν. Πήγε λοιπόν το πρωί. Κόσμος πολλής δουλειάς μου τα διηγήθω. Στάθηκα λέει από μακριά, δεν κατόρθωσα. Συνοφούντο εκεί στην εικόνα. Εγώ στάθηκα από μακριά και του είπα, Άγιε Μαρτέμιε, βλέπω ότι έχεις πολλούς ξένους σήμερα, πολλούς επισκέπτες. Δέξω αυτούς και εγώ να έρθω το απόγευμα που θα έχεις λιγότερη απασχόληση να σου πω κι εγώ το δικά μου. Και του βάλε μια μετάνια μακριά και έφυγε. Πήγε και το απόγευμα στον Εσπερινό γύρισε. Όταν αρέωσε λοιπόν λέγει ο κόσμος το βράδυ στον Εσπερινό, πήγε κοντά και του είπε, όπως ξέρει, έχω αυτό 8 χρόνια. Το υποφέρω, εσύ το ξέρεις. Μου είπαν να βάλω ζώνη. Η ζώνη ζητάνε 800 δραχμές και δεν θα μου κάνει τίποτα. Η αδερφούλα μου 600 δραχμές παίρνει για να ζήσουμε το μήνα. Τι θα κάνουμε? Δεν γίνεσαι εσύ η ζώνη μου. Εγώ τα αφήνω στα χέρια σου. Δεν ξέρω τι θα έκανες. Αν εσύ μου το έλεγες και ήμουν εγώ Άγιος Αρτέμιος, εγώ θα σου το έκανα. Και έφυγε. Πήγε και μύθηκε. Δεν είπε τίποτα στον αδελφή της τι συζήτησε με τον Άγιο. Πηγαίνει ο Άγιος τη νύχτα και της περνάει στο βασιλικό της έντερο μία τσαπέλα σίκα. Αν έχετε υπόψη σας ένα περιστατικό του Ισαΐου στην Παλιά Διαθήκη. Μέσα από το βασιλικό έντερο το πέρασε. Ένιωσε έναν πόνο. Τον είδε τον Άγιο που πήγε. Αυτό ήταν. Την άφησε και έφυγε. Το πρωί πάει να σηκωθεί, σκονόταν πάντοτε αυτή, γιατί οι άλλοι ήταν τόσα δάγια οι καημένοι άλλοι αδελφοί της, και αυτή την περιποίητο. Πάει να σηκωθεί με τον τρόπο που θα σηκωθεί. Και βλέπει ότι η κοιλιά έλειπε. Είχε χαθεί αυτός ο όγκος, δηλαδή όγκος τουλάχιστον 25 με 30 κιλά. Είχε χαθεί. Ήτανε πολυφάδι η κοιλιά της, λαβούτο η κοιλιά της. Σηκώθηκε, ψάχνεται, κοιτάζεται και λοιπά, τιμήθηκε το όγκο. Την αφήνει κοιμωμένη την αδελφή και βγαίνει και πηγαίνει νύχτα στον Άγιο Αρτέμιο και ευχαριστεί. Και γύρισε. Και οι άλλοι δεν την πρόσεξε. Τρεις ημέρες το θαύμα έλειπε αυτή η κοιλιά από εκεί πέρα και δεν το ξέρει η άλλη. Είχε και τη δυσαιμονία της ταυτόχρονα και είπε ότι την τρίτη μέρα πρέπει να φανερωθεί το θάμα. Και έτσι είπε, Μαρία μου λέει, δεν είδες τίποτα. Λέει, τι να δω. Δεν βλέπεις Μαρία μου που λείπει από εδώ πέρα το αυτό. Πότε, πώς έγινε αυτό το πράγμα. Και διηγήθη το περιστατικό. Δηλαδή, δύο δικά μου. Κατόπιν προσευχή. Χωρίς έξοδα, χωρίς αίτηση, χωρίς τίποτα. Γι' αυτό αυτό που βλέπω εδώ πέρα εμένα μου κάνει αίσθηση όταν λέγει τη ασθενούση ίαση. Γιατί είναι πολλά πράγματα που δεν τα πιάνει η επιστήμη, είναι πολλά πράγματα που δεν υπάρχει φάρμακο ακόμη. Καλά, άμα υπάρχει, μπορώ να πάρω μια ασπιρίνη, δεν θα πω Παναγία μου βόηθα, θα πάρω τα ασπιρίνη, θα πει δόξα ο Θεός, γιατί την ασπιρίνη ο Θεός την έφτιαξε. Τα φάρμακα τα έφτιαξε ο Θεός από τα βότανα. Τους γιατρούς ο Θεός φωτίζει και κάνουν και τις εφευρέσεις και ματώς διευκολύνουν. Δεν σου κάνει αίσθηση ότι σε κάνουν 40 κομμάτια και δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Είναι μικρό πράγμα αυτό. Να σε κάνουν ανέσυτο, τι γινόταν γρηγότερα να βγάλεις ένα δόντι. Και όλα αυτά είναι από το Θεό. Και τους φωτίζεις τους ανθρώπους αυτούς να κάνουν αυτές τις δουλειές. Και ας είναι και άπιστοι. Το κάνει για λογαριασμό των άλλων και δείχνει τη φιλοτροπία του. Γιατί βρέχει επί δικαίωση αδίκους και βγάλει τον ήλιο επί αγαθούς πονηρούς. Όλοι παράνομοι απολαμβάνουν περισσότερα τα αγαθά του Θεού από τους ενόμους ανθρώπους. Λέγει λοιπόν εδώ πέρα, τη ασθενούση λέει ίαση, τη υγιένουση φύλαξη. Πολλοί περιμένουν να χάσουν την υγεία τους για να προσεύχονται. Όχι, και τώρα που την έχει την υγεία, Θεέ μου, σε ευχαριστώ για την υγεία που έχει. Ευχαριστώ στα σπίτι μου, ευχαριστώ για τον σύζυγό μου, για τη γυναίκα μου, για το παιδί μου κλπ. Σε ευχαριστώ, φύλαξέ μας, μην μας βάλεις σε πειρασμό, μην επιτρέψεις καμιά ασθένεια, βλέπουμε τόσο πόνο έξω. Βλέπουμε τόσο ανάγκη έξω, σε παρακαλούμε. Ας πηγαίνουμε να του βοηθάμε, να μην έρχονται αυτοί να μας βοηθήσουν. Αλλά δεν πηγαίνουμε εμείς. Μη πάμε βέβαια να επισκεφτούμε κανένα, να μην παρεξηγηθούμε. Πω, εκεί πήγα, θα παρεξηγηθούμε. Όχι, δεν από αγάπη. Πρέπει να πεθάνει ο άλλος για να πάμε εμείς. Είμαστε σκληρά τα ίδια εμείς. Και θα ξέρω ο Θεός. Και όλοι επιτρέπει και τιμωρούμεθα πολλές φορές. Για να καταλάβουμε πώς έχουν τα θέματα. Προσευχή λοιπόν έχει, λέει ο Θεός Χρυσόστομος, για τη συγένωση φύλαξη. Και ουδέν εστί της προσευχής ισχυρότερον. Δεν υπάρχει ισχυρότερο, λέει, πράγμα από την προσευχή. Και ένα ενός νηπτικού παντός, γνώμη δηλαδή, ένα γνωμικό του, από την πείρα του, είναι του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος. Αυτός έχει σχέση με
με το Σινά, με την έρημο. Η προσευχή είναι μύτη των δακρύων. Ο άνθρωπος που προσεύχεται και δεν κλαίει, δεν προσεύχεται ακόμη. Όχι να σταματήσει να προσεύχεται, δεν λέγω αυτό προς Θεού, αλλά άλλη εμπειρία του ανθρώπου που προσεύχεται με τα δακρύων και άλλη εμπειρία αυτού που προσεύχεται ξηρά. Τώρα θα μου πείτε, θέλω να κλάψω, δεν μπορώ. Είναι δώρον τα δάκρυα. Είναι χάρη στα δάκρυα. Δεν είναι του καθενός να κλάψει. Μπορεί να κλάψει γιατί έχασε τη φιλενάδα του. Μπορεί να κλάψει γιατί έχασε το φίλο του. Μπορεί να κλάψει γιατί δεν κατορθώνει να βγάλει την έξωση, να τον πετάξει έξω, να το νοικιάσει περισσότερο. Να κλάψει από κακία. Από αμαρτία δεν κλαίει όμως ο άνθρωπος. Γι' αυτό λέει εδώ, λέει, είναι η προσευχή μύτηρη των δακρύων. Αυτή γεννά, η προσευχή γεννά τα δάκρυα. Δεν θα το έχετε παρακολουθήσει. Πρέπει να επιμείνετε. Να έχετε ώρα μπροστά σας, να εκμεταλλευτείτε χρόνο για να φτάσετε σε δάκρυα. Και τότε θα δείτε τι πάνε να πει προσευχή. Τότε θα δείτε ανακούφιση, τότε θα ανοίξει το πνεύμα σας. Είδατε πώς σκονόμαστε, κατσούφιδες κλπ. Πάμε όμως, ρίχνουμε κάπου στο νερό στα μάτια μας, στο κεφάλι μας. Οπ, ζωντανεύουμε. Έτσι ακριβώς ζωντανεύει ο άνθρωπος όταν φτάσει σε προσευχή με δάκρυα. Ο πρόξενος της θεϊκής αγάπης, λέει ο προσευχής. Γιατί ο Θεός πολύ αγαπά τον άνθρωπο που προσεύχεται. Στέκεται από πάνω του και κοιτάζει να δει τι του λέει. Στον κάθε άνθρωπο. Όλες τις στιγμές. Αρκεί να γυρίζεις έτσι. Αρκεί να θέλεις να σηκώσεις το τηλέφωνο σου. Και να πάρεις το Θεό στο τηλέφωνο. Θεός δεν είπε ποτέ. Δεν το βάζει το ακουστικό ποτέ κατ' ο Θεός. Σε όλους. Μόνο να ακούει και του ζητάει ο άνθρωπος. Και ποιος είναι αυτός που ζητάει. Αλλιώς σε όλους είναι παρόν. Η συγχώρηση των αμαρτιών μας είναι η προσευχή. Θεέ μου συγχώρεσέ μου. Θεέ μου δέξου την εξομολόγησή μου. Θεέ μου δέξου τη μετανοιά μου. Φώτισε με τι τρόπο θα καλύψω τις πληγές, τα δάκρυα, τα οποία σκρόπισα στον κόσμο. Γιατί έχουμε περάσει και έχουμε χύσει πολύ δάκρυ, πολύ εξαιτίας μας. Και σήμερα ακόμη. Και πρέπει ο άνθρωπος να το ζητήσει αυτό. Η προσευχή επιμένει και λέει είναι γέφυρα. Διαπερώσα των άνθρωπων άθικτων από τις παγίδες του πονηρού. Εάν διαβάσετε Μέγα Αντώνιο, θα βρείτε ότι το πρωί ο Αντώνιος που έβγαινε έξω πήγαινε από εδώ. Σαλτάρε πήγαινε εκεί. Έπειτα πήγαινε από εκεί. Και τον έβλεπαν οι υποταρχτικοί του. Γιατί λέει. Δάσκαλε, γιατί. Πάτε ραβά, γιατί. Δεν βλέπετε, λέει, τις παγίδες του Σατανά. Και πήγαινε να ξεφύγει από τις παγίδες του Σατανά. Αν θέλεις λοιπόν, λέει, από τον αρκοπέδιο αυτό του Σατανά να ξεφύγεις, θα προσεύχεσαι. Φύλαξέ με. Φύλαξέ με. Και απ' τι εκείνο το ωραίο του Αγγέλου που λέμε το βράδυ. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθείων ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείψει των αμαρτωλών, μη αποστήσει απ' εμού για την ακρασία μου. Και τον παρακαλούμε στη συνέχεια να μας παραστεί και να μας διαφυλάξει. Να κοιμηθούμε τώρα εμείς. Αλλά ο Σατανάς μας καταπιεί. Όταν όμως εκ προημίου έχουμε προσευχηθεί, ο Άγγελος αναλαμβάνει την υπεράσπιση. Τον περνάει λοιπόν, λέει, άθικτον των ανθρωπών από τις παγίδες του πονηρού. Προσευχή ουράνιων έργων, τροφή των αγγέλων. Οι άγγελοι υμνούν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Άγιος, 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 Κύριος Σαββαός. Χαρά των δικαίων, βρύσεις και τράπεζα της ψυχής. Βρύσεις και τράπεζα της ψυχής. Προκοπή της καρδίας, φως του νοός, αράβδος της ελπίδος, τέλεξης της απελπισίας, πλούτος και θησαυρός όλων των χριστιανών. Αλλά εμείς προσευχόμεθα βέβαια καμιά φορά, αλλά διότι δεν παίρνουμε αμέσως το αίτημά μας, σταματάμε. Να μην σταματάς. Προσευχή είναι σαν να χτυπάς ένα πηγάδι. Στην πατρίδα μου υπάρχει ένα χωριό που έχει ένα πηγάδι 234 μέτρα. Σκεφτείτε αν αυτοί οι άνθρωποι απελπίζοντος τα 233 και μισό να βγουν. Άντε επιτέλους δεν υπάρχει ποτέ. Σε 50 εκατοστά υπήρχε το νερό. Και θα έχαναν τον κόπο τους των 224 μέτρων. Πηγάδι χτυπάς. Δεν ξέρεις πού θα το βρεις το νερό. Ζητάς κάτι, έχεις ανάγκη. Χτύπαγε. Εγώ περιμένω. Έμαθα να περιμένω.
Και αν μου το δώσεις, σε ευχαριστώ. Και αν δεν μου το δώσεις αυτό που σου ζητώ, χίλιες φορές σε ευχαριστώ. Μία αν μου το δώσει και χίλιες όταν δεν μου το δώσει. Γιατί αν μην μου το δώσει ο Θεός, δεν μου το έδωσε όχι από κακία, από αγάπη. Γιατί ήξερε ότι δεν ήταν προς το συμφέρον μου. Ακούστε μια γνώμη του Σιμεών του μεταφραστού. Μη ουν έφξη άπαξ ειδής. Μη λοιπόν προσευχηθείς μια-δυο φορές και τα αφήσεις. Και αρχιδιάσεις από στις της θείας προσευχής. Και επειδή δεν γίνεται τίποτα, δεν μ' ακούει εμένα ο Θεός, είμαι αμαρτωλός. Γιατί έρχεται άλλο και τα ρίχνει αυτά στη μέση. Για να τα απαγοητεύσει τον άνθρωπο να μην προσεύχεται. Αλλά έφξε πολλάκι. Να προσεύχεσαι πολλάκι. Ή να λάβει. Ή δε και μη λάβει, και αν πάλι δεν λάβει, μη δε ποτέ αποστείλει. Μη δε ποτέ. Αλλά και πάλι έφξε. Και υπερταχαίω ούκη ακουστήσει, και αν αμέσω δεν σου το δώσει, μη ανιώ επί τούτο. Μη δυσθυμίσει, μη τα χαλάσει. Μη δε μικρό ψυχόν τι πάθει και ο λίγο και παρετηθεί. Αλλά λόγισε ότι και τούτο επισυμφέροντι και ευεργεσία σου εστί. Είναι για καλό δικό σου που σου το δίδει και σε αφήνει και χτυπά απ' έξω στην πόρτα, εφόσον είναι μέσα και σε ακούει. Γιατί ξέρω, θέλω να ξέρετε ότι δεν υπάρχει εποχή ποτέ ο Χριστός να μην είναι μέσα. Μπορεί εμείς καμιά φορά να πάμε σε κάνα σπίτι και να χτυπάμε και να μην είναι μέσα. Μα εγώ βλέπω φως, έχουν μέσα είναι. Το ξέχασα το φως, αναμένω. Δεν είναι μέσα και δεν είναι μέσα ο άνθρωπος. Παρότι το φως αναμένω μέσα αφήσει. Και μας σκανδαλίζει, πρέπει να μου πει σε μένα δεν είναι μέσα, φως έχει και φως αναμένω. Και τούτο δεν είναι μέσα, δεν ξεχάσει. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει ποτέ όμως στον Χριστό. Ο Χριστός πάντοτε είναι μέσα. Κρούεται και ανοίγεται. Τώρα πώς θα σα ανοίξω, εγώ ξέρω. Πώς θα καθίσει απ' έξω, εγώ ξέρω. Γιατί χρειάζεται μια προπαίδεια. Να μάθουμε να περιμένουμε. Γιατί μην λέμε. Σκώστε μου το κρεβάτι γιατί έχουμε έρχεται και γιορτάσα να ανοίξουν και το σπίτι μας, να κάνουν και κανένα χώρο. Όχι το κρεβάτι να κάτσει εκεί. Αν πρόκειται να σκώσει το κρεβάτι, να σ' ακούσω, να σκώσω το κρεβάτι για να ανοίξει το χώρο, δεν σου χρειάζεται. Δεν απαντά ο Θεός σε αυτές τις περιπτώσεις. Επευεργεσία σου λέει εσύ αυτό το πράγμα. Σοφός γαρετή ο Κύριος και συνέσεως αυτού που χρειαστεί αριθμός. Κανένας δεν μπορεί να μετρήσει το μυαλό του Θεού. Τι βλέπει, γιατί δεν βλέπει τα ενστόντα, βλέπει και τα μέλλοντα. Δεν βλέπει τι, αλλά και με οντικό το τι θα γίνει. Τώρα, να σας μιλήσω για θέματα τα οποία χρειάζονται σε βαθμό που χρειάζεται, δεν μας παίρνει ώρα όπως βλέπω εδώ από τα ρολόγια μου. Γι' αυτό να μου επιτρέψετε να μείνουμε κάπου εδώ και ίσως να δω μια ευκαιρία να πω λίγα ακόμη σε ένα άλλο πλάνο επάμε το θέμα της προσευχής που μπορεί να μας ωφελήσει. Πάντως, από απόψε, αν θέλετε, όπου βρισκόσαστε στον δρόμο εδώ, λέγεται αυτή την ωραία προσευχή. Κύριε σου Χριστέ, ελέησέ μας. Ελέησέ μας. Όχι ελέησέ με, ελέησέ μας όλους. Και ο Θεός ξέρει. Από υγεία, από ψωμί, από ασφαλεία, από αγάπη, από συμφέρον, από όλα. Ξέρει. Ελέησέ μας. Ας θα ξεκινήσουμε. Είναι δύσκολο. Θα το πεις δύο φορές, θα σταματήσει. Αλλά θα ξανά το θυμηθείς. Ξαναπες το. Μέχρι που να, για το ένα πράγμα που δεν θα μάθει ο Θεός, ο άνθρωπος σε όλη τη ζωή, είναι το αν το ότι δεν θα μάθει να προσεύχεται. Είναι αδύνατο. Είναι αγγελική εργασία αυτή. Δεν είναι ανθρωπίνη. Και ο άνθρωπος φτάνει στα όρια των αγγέλων όταν κατορθώσει να προσεύχεται αδιαλείπτως όπως λέγει ο Παύλος.